Θα πάμε στο Μύρτο, αλλά θα ξεκινήσουμε με μια θεατρική παράσταση την οποία θα ανεβάσουν οι μαθητές του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου και αξίζει να την προβάλλουμε και αξίζει να δώσουμε και μια όθηση σε αυτή την προσπάθεια. Για να γίνω συγκεκριμένος, θα ανέβει στις 27 Ιουνίου 2023, τρεχονέτος, στις 9 και 4 στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Είσοδος ελεύθερη. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Κατσούλη, εκπαιδευτικό καθηγήτρια μουσικής στο 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παναγκεντόπουλε. Δική μας η χαρά, φινάλε σεζόν και σχολικής περίοδου με μια θεατρική παράσταση και με φόντο μια πολιτιστική δράση που πρέπει όλοι να στηρίξουμε. Βεβαίως. Είναι στα πλαίσια του 4ου Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου, με τη βοήθεια του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων και την κυρία Ζαχαράτου. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που δίνουν την ευκαιρία σε πολλά γυμνάσια και λύκεια της περιοχής μας να προβάλλουν τις δουλειές που έκαναν οι μαθητές όλο το σχολικό έτος. Για πείτε μας τι θα παρακολουθήσουμε και πίσω από αυτή τη θεατρική παράσταση να μας αναφέρετε λίγο και τη δουλειά που χρειάστηκε για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα. Όσοι λοιπόν έρθετε την προσεχή Τρίτη στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τη θεατρική παράσταση «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον. Είναι μια ρομαντική, ανάλαφρη κωμωδία. Το έργο είναι σύγχρονο, γράφεται το 1981. Πραγματεύεται όμως την ιστορία γύρω στο 1800 σε ένα χωριό της Ουκρανίας, στο Κουλιέτσνικο, όπου οι κάτοικοι εκεί πιστεύουν ότι έχουν πέσει θύμα μιας κατάρας και ότι είναι λύθη. Καταλαβαίνω ότι γίνονται πολλά κόμικο τραγικά, μέχρι που ένας δάσκαλος, ο Λέων Τολτίνσκι, φτάνει στο χωριό με σκοπό να μορφώσει την κόρη του γιατρού του χωριού μέσα σε 24 ώρες, γιατί αλλιώς θα πέσει και αυτό θύμα της κατάρας. Μπαίνει όμως ο έρωτας και η αγάπη στο παιχνίδι και αλλάζει τη ροή της ιστορίας. Στη θεατρική ομάδα του σχολείου μας συμμετέχουν 13 παιδιά. Συμμετείχαν όλη τη σχολική χρονιά, τα Χριστούγεννα μάλλον και μετά, που έγινε κατανομή των ρόλων, η διανομή των ρόλων. Γινόταν συνεχείς πρόβες κάθε Παρασκευή μετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου και κάθε Κυριακή, καθώς και τις γιορτές του Πάσχα. Οι ώρες που αφιέρωσαν τα παιδιά ήταν πάρα πολλές και ελπίζω η προσπάθειά τους να φανεί και να ευχαριστηθούν όλοι όσοι παρακολουθούν την παράσταση. Μάλιστα, λοιπόν, καλή επιτυχία. Πραγματικά, εγώ θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Είναι μια πολύ όμορφη προσπάθεια που χρειάζεται τη στήριξη όλων μας, βέβαια. Είσοδος ελεύθερη, 27 Ιουνίου, σωστά, 9 και 4, στο Μάνος Χατζηδάκης. Λοιπόν, μάλιστα, συγχαρητήρια, μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά.